από το αγρόκτημα στο πιάτο. Τι περιέχει όμως στην πραγματικότητα το φαγητό μας? Παρά τους αυστηρούς κανόνες που ισχύουν παγκοσμίως για τα τρόφιμα, το περσινό σκάνδαλο με το κρέας αλόγου εγείρει σοβαρά ερωτήματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους ελέγχους στην αλυσίδα εφοδιασμού των τροφίμων. Οι άνθρωποι θέλουν να γνωρίζουν από πού προέρχονται αυτά που τρώνε. Θέλουν να ξέρουν τα συστατικά και υπό ποιες συνθήκες μεγάλωσαν τα ζώα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Το πρόβλημα δεν εστιάζεται μόνο στο κρέας, το οποίο προφανώς πρέπει να υπόκειται σε ελέγχους. Έχουμε και το παράδειγμα του οδικού αλατιού που χρησιμοποιείται στο φαγητό, αλλά και τα φύλλα τσαγιού που χρησιμοποιούνται με πολλούς ανορθόδοξους τρόπους. Το κρέας αλόγου ανακαλύφθηκε σε προϊόντα όπως τα κατεψυγμένα λαζάνια. Σε γενικές γραμμές δεν διαπιστώθηκε ότι ήταν επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Το περιστατικό όμως ανέδειξε την πολυπλοκότητα της αλυσίδας εφοδιασμού των τροφίμων στην Ευρώπη. Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, η κοινή επιχείρηση Interpol και Europol με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατάσχεσε 1.200 τόνους αλλοιωμένων τροφίμων. The supply chain is very vast. Η αλυσίδα εφοδιασμού των τροφίμων είναι πολύ μεγάλη. Γι' αυτό το λόγο προσφέρεται μια πολύ καλή ευκαιρία σε παραβάτες να παρανομήσουν εισάγοντας τα δικά τους υποπροϊόντα. Πλαστογραφούν τις ετικέτες αλλάζοντας την ημερομηνία λήξης. Σε μια προσπάθεια να κατευνάσουν τις ανησυχίες των καταναλωτών, οι Βρυξέλλες αναζητούν νέους τρόπους για την καταπολέμηση της απάτης των τροφίμων. Αυστηρότερες ποινές για τους παραβάτες που νοθεύουν προϊόντα, πιο συντονισμένος και ευρύς έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λεπτομερείς ετικέτες είναι μερικά μόνο από τα μέτρα που εξετάζονται. Ανεξάρτητα κρεοπολία όπως αυτό συχνά καθορίζουν τον τόπο προέλευσης του κρέατος. Αυτό καθησυχάζει τον πελάτη και κάνει ευκολότερη την καταγραφή της διαδικασίας. Αυτό το σύστημα έχει το τίμημά του σε σύγκριση με τα παρασκευασμένα γεύματα στα οποία η προέλευση του περιεχομένου δεν είναι πάντα σαφής. Προς το παρόν, υποχρεωτική επισήμανση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να δείχνει επακριβώς την προέλευση και τον τόπο σφαγής του ζώου δεν έχει εφαρμοστεί επειδή εκφράζονται φόβοι από τις βιομηχανίες για αύξηση της τιμής των προϊόντων. Το θέμα εξετάζουν οι ευρωβουλευτές. Είναι μύθος ότι θα ανέβει το κόστος. Η πραγματικότητα για την επισήμανση του βόηου κρέατος δείχνει ότι το κόστος είναι πολύ μικρό. Πρέπει να το προχωρήσουμε απλά και να μην μείνουμε στην προπαγάνδα της βιομηχανίας. Το νέο σύστημα επισήμανσης των τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στο τέλος του έτους.